το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, φουράγιο, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο καταποπαλών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνος, ελεμήν, και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας φυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους ανήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, έτσι από περιέργεια τις προβολές που είχε στο YouTube η ομιλία μας, ήταν η ομιλία με τις λιγότερες προβολές. Αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε ποια είναι η σχέση των χριστιανών με το Άγιο Πνεύμα. Όταν σας λέω ότι το έχουμε υποτιμήσει πλήρως, σε βαθμό δηλαδή που θα δώσουμε λόγο κάποια στιγμή, δεν το λέω τυχαία. Δεν είναι πια σάρικο το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, και ιδίως αφού το γνωρίσουμε και καταλάβουμε τι εστί, όχι τι εστί, να καταλάβουμε τι εστί η Αγίου Πνεύμα, αλλά τι μας προσφέρει το Άγιο Πνεύμα, τότε καταλαβαίνουμε πραγματικά το πόσο φοβερή και θλιβερή είναι η κατάσταση. Αν παραδείγματος χάρη εγώ αυτή τη στιγμή είχα κάνει μία ομιλία για τον Αντίχριστο ή για το 666, να δείτε που θα είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή από προβολές. Αν μιλάς για το Άγιο Πνεύμα, δεν πάει, δεν προχωράει το πράγμα. Άσχετο βέβαια το ότι συνεχώς και τώρα πριν από λίγο, τι κάναμε. Το Άγιο Πνεύμα επικατεστήκαμε. Και πώς ξεκινάει η κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας, με τον Βασιλεύ Ουράνιο Παράκλητε. Με την επίκληση πάλι του Αγίου Πνεύματος. Τα πάντα ένα Αγίο Πνεύμα τι γίνονται στη ζωή μας. Και παρόλα αυτά δεν εννοούμε να το καταλάβουμε, δεν εννοούμε να το βάλουμε πραγματικά στη ζωή μας. Και γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο ότι σας είπα κατά την Κυριακή της Πεντηκοστής ότι θα πρέπει η όλη μας λογική να είναι με βάση το Άγιο Πνεύμα, την επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Το να βάλουμε το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το χωνέψουμε, να το συνειδητοποιήσουμε, να το νιώσουμε. Πρέπει να μπει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Και κάτι άλλο, έτσι τώρα πριν ξεκινήσω. Το είδατε στην ομάδα ποιος ψαλμός αποτελεί ύμνο για τις εντολές του Θεού. Έκανα μία ερώτηση στην ομάδα στο Viber, ότι θα μιλήσουμε, αν προλάβουμε, την άλλη Κυριακή, τη μεθεπόμενη, για τις εντολές του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν ένας ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος είναι ύμνος. Ύμνος για τις εντολές του Χριστού. Κάθε στίχος και είναι για τις εντολές του Χριστού σχεδόν. Το ξέρετε? Ούτε εγώ θα σας το πω, ούτε εγώ τώρα. Θα το πούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά πραγματικά θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι τα θέματα τα οποία δεν είναι τόσο πιασάρικα είναι αυτά τα οποία αποτελούν τη βάση της πνευματικής μας ζωής. Και γι' αυτό, επειδή δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, επί της ουσίας δεν έχουμε πνευματική ζωή ή τουλάχιστον δεν έχουμε πνευματική ζωή η οποία να αποφέρει καρπούς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η καρπή της πνευματικής ζωής είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Η καρπή τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος ψάχνουμε. Η χαρά, η μακροθυμία, η Χριστότης, όλα αυτά είναι καρπή, η αγάπη, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος.
Αν δεν τον έχω βάλει στη ζωή μου, δεν θα τα βρω αυτά στη ζωή. Και γι' αυτό η πνευματική μου ζωή δεν θα έχει αποτέλεσμα. Θα ζω μια πνευματική ζωή, αλλά χωρίς αποτελέσματα, χωρίς καρπούς. Και ποιος είναι ο βασικότερος? Η χαρά. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο? Ποιο είναι η ειδοποιώς διαφορά? Το φωνάζουν οι Άγιοι, το λέει ο Αγίος Πορφύριος, το λέει ο Γιώργος Εμιλιανός. Το λένε όλοι οι Άγιοι. Η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού, του πραγματικού χριστιανού, από τον οποιοδήποτε άλλον, είναι η χαρά. Ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε τόσο καθαρά. Έχεις λύπη, Χριστός σου λύπη. Τελείωσε. Χωρίς καμία δικαιολογία. Χωρίς να προσπαθήσει να πει ναι, αλλά άμα συμβαίνει αυτό, είναι λογικό να μην έχεις χαρά. Όχι. Η χαρά είναι η ειδοποιώς διαφορά. Αν δεν έχω χαρά, κάτι κάνω λάθος στην πνευματική μου ζωή. Γιατί η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν βάλω το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μου, δεν θα βρω και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μου. Και γι' αυτό σας το λέω και σας το τονίζω. Να επικαλείστε το Άγιο Πνεύμα, να ζητάτε το Άγιο Πνεύμα, να το βάλουμε στη ζωή μας το Άγιο Πνεύμα. Τα μυστήρια εν Αγίω Πνεύμα τη συντελούνται. Αν δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα υπήρχαν μυστήρια. Λοιπόν, να το προσέξουμε λίγο. Είχαμε πει λοιπόν, λέγαμε, πότε, μας έλεγε ο Γέροντας, πώς μπορούμε να πούμε ότι όντως λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Και έχει τρία πραγματάκια από τα οποία καταλαβαίνουμε, τα οποία έρχεται να μας πει ότι για να καταλάβουμε ότι έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο. Και είχαμε πει ότι το ένα είναι η αγαλίαση της καρδίας. Και έρχεται ο Γέροντας Εμιλιανός να το ερμηνεύσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά πολύ όμορφος, να μας πει ότι όταν μιλάμε για αγαλίαση, δεν μιλάμε ακριβώς για μια χαρά την οποία θα νιώσουμε, το οποίο μπορεί να είναι και ένας συναισθηματισμός επί της ουσίας, αλλά είναι, λέει, το βαθύτερο βίωμα που έχει ο άνθρωπος, που ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή είναι μαζί με το Θεό. Έτσι ερμηνεύει την αγαλίαση της καρδίας. Ότι είμαι μαζί με το Θεό. Είναι αυτή, όχι η αίσθηση, αλλά είναι πραγματικά είναι το βίωμα. Εγώ το βιώνω, εγώ το καταλαβαίνω και γι' αυτό σας το τονίζω και σας το λέω και στον εαυτό μου συνέχεια, ότι δεν είναι η πνευματική ζωή, η χριστιανική ζωή, μια κατάσταση, ένα πράγμα το ότι είμαι εγώ εδώ, ο Θεός είναι εκεί και προσπαθώ με κάποιους τρόπους να τα πηγαίνω καλά μαζί Του για να είμαι καλά. Αλλά είναι σχέση. Είναι σχέση. Πρέπει να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε. Δεν είναι ένας Θεός δικαστής. Δεν είναι ένας Θεός βασιλιάς που δίνει εντολές. Εγώ πρέπει να τις υπακούσω για να μην πάθω κανένα κακό. Καμία σχέση. Ο Θεός, η σχέση με τον Θεό είναι σχέση. Και είναι σχέση, προσέξτε, όχι μία σχέση την οποία τη φτιάχνω με το κεφάλι μου, ούτε μία σχέση συναισθηματική, εξωτερική, επιφανειακή. Αλλά είναι μια σχέση βαθιά, η οποία καλλιεργείται συνεχώς. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από την πνευματική μας ζωή. Τι κάνουμε? Καλλιεργώ τη σχέση μου. Όπως κάνει το παντρεμένο ζευγάρι μέσα στο γάμο, μην κοιτάτε τώρα πώς έχουμε καταντήσει και το πώς είναι τα ζευγάρια μέσα στο γάμο, αλλά επί της ουσίας, το πώς θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι καλλιεργώ μια σχέση. Προσπαθώ όσο γίνεται και όσο μπορώ διαρκώς να ενώνομαι με τον άλλον. Να δημιουργώ τις βάσεις και να ενώνομαι με τον άλλον όλο και πιο πολύ, έτσι ώστε αυτό που λέμε να γίνουμε ένα. Αυτό το πράγμα λοιπόν γίνεται και με τον Θεό. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το κατανοήσω και να το καταλάβω ότι εγώ και ο Θεός θα πρέπει να γίνουμε ένα και να καλλιεργώ αυτή τη σχέση και να έρχομαι όλο και πιο κοντά στο Θεό. Επομένως, ένας καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγαλίαση της καρδίας με την έννοια του να αισθάνομαι και να βιώνω τη σχέση μου με το Θεό. Και για να μην χάνουμε χρόνο, θα πάμε στο δεύτερο, που είναι η αλλίωση των νεφρών. Θα δούμε, ιδίως ο Ψαλμοδόρος, ιδίως ο Δαβίδ, το χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτό με τα νεφρά. Η αλλίωση των νεφρών, τι είναι? Μας λέει εδώ ο Γέροντας Εμιλιανός, η αλλίωση των νεφρών σημαίνει την εσωτερική αναγέννηση, ανάπλαση, επενέργεια.
και τα βαθύτερα αποτελέσματα που επιφέρει στον άνθρωπο, στο εσωτερικό του ανθρώπου, το πέρα, το πνεύμα το Άγιο. Τι αλλοιώσεις κάνει το πνεύμα, όλοι μας γνωρίζουμε. Χωρίς αλλοιώσεις δεν είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς τον άνθρωπο τον έχοντα πνεύμα Άγιο. Προσέξτε το αυτό τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τη ζωή μας. Αν έχω 20 χρόνια πνευματικής ζωής, να σκεφτώ λίγο τον εαυτό μου, πώς ήταν όταν ξεκινούσα την πνευματική μου ζωή. Και να αναλογιστώ και να καταλάβω, έχω καμία αλλαγή, έχει αλλάξει σε τίποτα ο εαυτός μου, έχω αισθανθεί αυτή την αλλαγή μέσα μου, έχω αλλάξει σε κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι όπως ήμασταν πριν από 20 χρόνια, εξακολουθούμε και είμαστε και σήμερα. Μπορεί σε ένα ηθικό επίπεδο, σε ένα εξωτερικό επίπεδο, κάποιες συμπεριφορές μας να έχουν αλλάξει, επειδή είμαστε και άνθρωποι της Εκκλησίας και πρέπει να φαινόμαστε κάπως, αλλά εσωτερικά πηγάζει αυτή η συμπεριφορά από την καρδιά μου, από το βάθος της καρδιάς μου. Δηλαδή έχει αλλοιωθεί η καρδιά μου στο μέσα της. Στο εκεί που ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος οργιζόμουν, τώρα να είμαι πράος. Εκεί που μου έλεγε άλλος μια κουβέντα και εκνευριζόμουν ή την κρατούσα όλη μέρα, τώρα να μην με νοιάζει. Αλλά προσέξτε, όχι απλά να προσπαθώ με το μυαλό μου να λέω δεν με πειράζει, αλλά αυτό το πράγμα να πηγάζει από το βάθος της καρδιάς μου και πραγματικά να μην με πειράζει. Πραγματικά δηλαδή να αισθανθώ αυτή την αλλίωση η οποία έχει συντελεστεί μέσα στην ψυχή μου και πραγματικά να πω έχω αλλάξει σαν άνθρωπος, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν που ήμουν τότε. Αλλά προσέξτε, όχι σε ένα εξωτερικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο συμπεριφοράς, αλλά σε ένα επίπεδο καρδιακό, εσωτερικό, μέσα μου. Αυτό το πράγμα να πηγάζει από μέσα μας. Και την είχα αυτή την κουβέντα με κάποιον και μου λέει, τι ρε Δημήτρη, τι να έχουμε αλλάξει. Εδώ μόλις και μεταβίας κάνουμε ένα απόδειγμα. Και πραγματικά ήταν πολύ, όχι με πείραξε, με στενοχώρησε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και βλέπουμε δηλαδή ότι φωνάζουμε, ζούμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους, νομίζουμε ότι θα φέρουμε και τους άλλους ανθρώπους στην Εκκλησία. Τελικά εμείς είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Είμαστε μέσα στην Εκκλησία, αλλά τι ζούμε τελικά την Εκκλησία, τι βιώνουμε την Εκκλησία. Και τελικά αυτό που λέμε, βιώνω το Πνεύμα το Άγιο, ζω σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο και να βλέπω αυτή την αλλίωση η οποία γίνεται μέσα μου. Να βλέπω να αλλάζω σαν άνθρωπος. Όταν έρχεται ο Χριστός και μας λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, εμείς εξακολουθούμε και λέμε, τώρα με έρθει άλλος και μου σκοτώσει το παιδί, είναι δυνατόν να τον αγαπάω. Ακόμα είμαστε δηλαδή σε ένα τέτοιο παιδικό επίπεδο προκειμένου στο να δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Μα δεν θα το αγαπήσεις επειδή θα το καταφέρεις εσύ. Η αλλίωση που σου έχει επιφέρει το Πνεύμα το Άγιο θα σε κάνει να αγαπήσεις ακόμα και το δολοφόνο του παιδιού σου. Η αλλίωση αυτή η οποία θα σου επιφέρει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Ότι δεν είναι δικά μας κατορθώματα αυτά τα οποία ζητάει ο Χριστός και εμείς θα αφήσουμε να τα πράττουμε. Δεν είναι κάτι που θα απορρέει από μένα. Αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το φωνάζω και το τονίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπει το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας. Γιατί αυτό θα μας επιφέρει όλες τις αλλοιώσεις. Αυτό θα μας επιφέρει την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Αυτό μας φέρνει την ειρήνη των λογισμών. Αυτό θα μας φέρει τη χαρά. Αυτό θα μας φέρει την αγάπη. Όλα αυτό θα μας τα φέρει. Όταν λέμε ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τι είναι αυτό που μου λες. Λέμε πολλές φορές την νηστεία. Δεν μπορώ να κρατήσω την νηστεία. Το ζήτησες. Το ζητήσαμε. Ζητήσαμε από τον Χριστό να στείλει το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει. Σε αυτό το απλό πράγμα. Μα δεν είναι απλό, είναι εντολή. Δεν λέμε για κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα ιατρικό. Και προσέξτε. Και όχι έχει πάρει την απόφαση μόνος του. Σας το λέω τώρα επειδή είναι και περίοδος νηστείας. Όχι έχει πάρει την απόφαση μόνος του, αλλά έχει πάρει και την ευλογία από τον πνευματικό του. Δεν θα μας πει ποτέ ο πνευματικός, άμα του πούμε ότι ο γιατρός είπε ότι πρέπει να τρώω, δεν θα μας πει όχι. Αλλά όλα πρέπει να γίνονται πάλι με την ευλογία του πνευματικού μας. Λοιπόν, αλλά παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας, λέγοντας ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μα φυσικά και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το λέει και ο Χριστός. Τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε αν δεν το θέλω εγώ, χωρίς την δικιά μου τη βοήθεια. Δεν μπορώ να νηστέψω.
Ζήτησε κανένας ποτέ, έπεσε στα γόνατα κάτω, κλαίγοντας, και να πει, Θεέ μου, βοήθησέ με να νηστεύω. Σας το λέω για αυτό το απλό πράγμα τώρα. Δηλαδή, έχω το καημό, έχω τον ζήλο του να επιτελέσω τις εντολές του Χριστού, γιατί αυτό είναι η πνευματική μου ζωή. Τι είναι αυτό που με κολλάει, τι είναι αυτό που μου δημιουργεί πρόβλημα, και λέω κατευθείαν δεν μπορώ και τελειώνω. Τα αφήνω στην άκρη γιατί δεν μπορώ. Μα αφού δεν μπορώ, θα ζητήσω βοήθεια. Ζητάμε βοήθεια. Ζητάμε βοήθεια από τον Χριστό να μου στείλει το μνήμα του Άγιο προκειμένου να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Εδώ θα φανεί ο ζήλος. Εδώ θα φανεί ο κόπος. Εδώ θα φανεί ο αγώνας. Και το κυριότερο, τελικά το πόσο θέλω κάτι. Τι θέλω τελικά. Και γι' αυτό το τονίζω, το θέλω το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μου. Να το φωνάξω και να του πω, έλα και βοήθησέ με. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να μελετήσω την Αγία Γραφή. Το διαβάζω και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πού είσαι? Πού είσαι? Δεν γίνεται να λέμε, την ανοίγω την Αγία Γραφή, διαβάζω δύο σειρές, δεν καταλαβαίνω τίποτα, την κλείνω, τελείωσε αυτό το θέμα. Θα σου πει ο Χριστός, τελικά τόσο το ήθελες. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Δείξε ότι εσύ θέλεις και αν δείχνεις ότι θέλεις, αγωνίζεσαι εσύ κάθε μέρα και διαβάζεις, περνάνε τα χρόνια και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ο Θεός θα σου αναγνωρίσει τον κόπο, παρόλα αυτά. Και θα σε βοηθήσει και θα σου αναγνωρίσει τον κόπο και θα σου πει, ήταν δικό μου πρόβλημα το ότι δεν καταλάβαινες τίποτα. Δικό μου το πρόβλημα. Εγώ είδα τον κόπο σου και μου αρκεί. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται αγώνας, ασχέτως αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είναι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα το φέρει το αποτέλεσμα. Ο Θεός θέλει να βλέπει τον κόπο σου, το ζήλο σου, τον πόθο σου, τον αγώνα σου. Αυτά θέλει να δει. Από εκεί και πέρα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι στα χέρια του Χριστού, είναι του Θεού Πατρός, είναι του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, είπαμε, το ένα είναι η αγαλίαση της καρδίας, δηλαδή το να έχω το βίωμα, το ότι είμαι μαζί με τον Χριστό, και αφού είμαι μαζί με τον Χριστό, δεν φοβάμαι τίποτα. Το δεύτερο είναι η αλλίωση των νεφρών, δηλαδή η εσωτερική αναγέννηση που συμβαίνει μέσα μου, ότι αλλοιώνεται το μέσα μου, αλλάζω. Αλλάζω όχι σε ένα εξωτερικό επίπεδο ηθικολογικό συμπεριφοράς, αλλά αλλάζω εσωτερικά. Αλλάζω, δηλαδή πράγματα τα οποία ήθελα να τα πετύχω, αγωνιζόμουν να τα καταφέρω. Δηλαδή, να σου το πω έτσι πολύ απλά, εκεί που οργιζόμουν και έβρισκα μια δικαιολογία για αυτό, ξαφνικά άρχισα, όταν μου έλεγε κάποιος κάτι, να το βουλώνω, αλλά από μέσα μου να σκάω. Να σκάω. Και ξαφνικά βλέποντας, μετά από τον αγώνα που κάνω και την προσευχή που κάνω, να μου λέει όλος κάτι και εγώ να φλέγομαι από αγάπη για εκείνον. Όχι μόνο να μην οργίζομαι πλέον, όχι μόνο να μην κλείνω το στόμα μου για να μην μιλήσω, αλλά να φλέγομαι από αγάπη για τον άλλον και να προσεύχομαι για τον άλλον για να καλά. Αυτό είναι η αλλίωση των νεφρών. Και αυτό είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα έρθε στη ζωή μου και αλλίωσε το είναι μου. Αλλίωσε το μέσα μου. Το άλλαξε. Έχουμε γίνει τέτοιοι άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή δει πράγματα στη ζωή μας όπου πραγματικά έχει αλλοιωθεί κάτι από μέσα μας. Και είμαστε σύμφωνοι με αυτό που θέλει ο Χριστός. Από εκεί καταλαβαίνουμε αν πραγματικά προχωράμε στην πνευματική ζωή και αν πραγματικά κάνουμε σωστή δουλειά τελικά. Και το τρίτο είναι μια πάρα πολύ όμορφη λέξη, η κράτηση της χειρός. Τι σημαίνει κράτηση χειρός? Αυτό λέει κάτι πια, είναι κάτι πολύ πιο αισθητό. Αυτό είναι, λέει, ένα βγάλισμα από μέσα τόσο πολύ, ώστε τελικά γίνεται σχεδόν ορατό. Δεν είναι, λέει, εκείνο το εσωτερικό της αλλίωσης των νεφρών που είπαμε πριν από λίγο, αλλά είναι κάτι πλέον που σε κυριεύει εξωτερικά. Είναι κάτι που βγαίνει. Πώς το νερό που βράζει τελικώς σπάει το καπάκι και βγαίνει έξω, έτσι και το πνεύμα δεν μπορεί να αντέξει μέσα σε αυτό το κλείσιμο και βγαίνει έξω. Φοβερή πρόταση. Φοβερή εικόνα. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι η κράτηση της χειρός επί της ουσίας τι είναι? Ότι πλέον
το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο έχει γεμίσει ο άνθρωπος, γιατί ψάχνουμε να βρούμε πώς φαίνεται ότι έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Έχεις φτάσει πλέον σε μια τέτοια κατάσταση όπου είσαι σαν την κατσαρόλα με το νερό που βράζει και έχεις βάλει το καπάκι από πάνω και βλέπουμε κάποια στιγμή ότι το νερό προσπαθεί να βγει έξω και αρχίζει το καπάκι και χοροπηδάει. Ο άνθρωπος βιώνει μια τέτοια κατάσταση, ότι το Πνεύμα το Άγιο πλέον έχει γεμίσει μέσα σου και αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Αρχίζει και εξωτερικεύεται αυτή η αίσθηση. Λοιπόν, και λέει τι είναι, αυτή λέει η πρόσληψη του Αγίου Πνεύματος αντανακλά από το πρόσωπο και βγαίνει από τα μάτια και καταλαβαίνει στο εσωτερικό του ανθρώπου τι είναι, τι έχει μέσα του άνθρωπος. Έτσι ακριβώς λέει, το Πνεύμα το Άγιο βγαίνει και το νιώθεις σαν μια κράτηση της χειρός σου από το Θεό. Σημαίνει ότι περπατάς στο δρόμο, είσαι μόνος σου, έχεις τη χαρά, έχεις την αγαλίαση, γιατί ξέρεις ότι βαδίζεις ασφαλώς. Είναι σαν να αισθάνεσαι πλέον ότι είναι δίπλα σου ο Θεός και σου κρατάει το χέρι. Πλέον δεν είναι ότι αισθάνομαι το Θεό μαζί μου, αλλά τον αισθάνομαι ότι μου κρατάει το χέρι. Έχω φτάσει δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση. Νιώθεις το Θεό μαζί που πλέον περπατάς πλάι-πλάι και εκεί που περπατάς τον βλέπεις σαν να πηδάει και να έρχεται μπροστά σου και να σου πιάνει τα δύο χέρια. Και χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση, η οποία πραγματικά μου αρέσει, και λέει ότι δεν είναι αυτός που απλώς σε οδηγούσε, αλλά είναι αυτός που τώρα παίζει μαζί σου και εσύ παίζεις μαζί του, που τον φιλάς και σε φιλάει, τον αγαπάς και σε αγαπάει. Η σχέση πλέον είναι μια κατάσταση που τη βιώνεις πλήρως. Είσαι μαζί με τον Θεό και παίζεις με τον Θεό. Τον αγαπάς και σε αγαπάει, τον φιλάς και σε φιλάει, τον νιώθεις. Και προσέξτε τι λέει. Τον βλέπεις και σε βλέπει, τον κοιτάζεις και σε κοιτάζει. Και εκεί λέει, και έρχεται κάποια στιγμή και νιώθεις, λέει, και το σφίξιμό του. Νιώθεις το χνότο του. Νιώθεις το χτύπημα της καρδιάς του. Νιώθεις όλο τον παλμό του. Νιώθεις όλο το τρίξιμο των οστών του. Νιώθεις τον Θεό πλέον. Είναι μια πραγματικότητα για σένα. Και αυτά αποτελούν τα βιώματα των Αγίων. Αν δεν το ζήσεις αυτό, δεν το λες. Δεν το γράφεις. Δεν είναι κάτι το οποίο το είδες, το σκέφτηκες και το έγραψες. Και το πες, όπως κάνει ο Γιώργος Εμιλιανός αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Εμιλιανός έρχεται να μας πει ένα βίωμά του. Και αποτελεί και το βίωμα όλων των Αγίων. Ότι πλέον ο Θεός είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα με την οποία εσύ είσαι ένα πλέον και αισθάνεσαι. Και είναι φοβερό, μυρίζεις το χνότο του τόσο πολύ. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Αυτό φέρνει η πνευματική ζωή. Και εμείς θέλουμε να στεκόμαστε σε αυτές τις μίζερες καταστάσεις τις οποίες ζούμε σήμερα. Γιατί δεν κάνουμε τελικά αυτό το βήμα το μεγάλο, το να αφαιθούμε πλήρως στις εντολές του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού, στο να μπορέσουμε τελικά να ζήσουμε πραγματικά το Θεό και να αποκτήσουμε αυτή τη σχέση την πραγματική με το Θεό. Και συμπερασματικά λέει ο Γέροντας, εάν δεν καταλάβουμε γιατί μας έφερε ο Θεός, αν δεν καταλάβουμε γιατί μας γέννησε, αν δεν καταλάβουμε τι περιμένει από μας, αν δεν καταλάβουμε τι έκανε για μας ο Θεός, αν δεν καταλάβουμε γιατί μας προορίζει ο Θεός, τότε δεν θα σταθούμε ποτέ ενώπιόν Του με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να Του πούμε «Θεέ μου, εσύ και εγώ εδώ πέρα, έλα να καθίσουμε ο ένας απέναντι στον άλλον». Τι φοβερή εικόνα. Μας λέει με λίγα λόγια «Για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ στη γη». Πρέπει να το καταλάβω και να το κατανοήσω. Γιατί έχω έρθει εδώ. Ποιος είναι ο σκοπός μου. Και τι θέλω τελικά στη ζωή μου. Αν δεν καταλάβουμε τελικά ότι ο σκοπός μας είναι ο Θεός. Ο σκοπός μου είναι να γίνω ένα με τον Θεό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πούμε «Έλα Θεέ μου, έλα να καθίσουμε ένας απέναντι στον άλλο να τα πούμε, να μιλήσουμε».
δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Και θα ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή τη μίζερη κατάσταση την οποία έχουμε δημιουργήσει εμείς για τον εαυτό μας. Εμείς τη δημιουργούμε. Την κόλασή μας εμείς τη δημιουργούμε. Ας το καταλάβουμε, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία απολύτως δικαιολογία. Λοιπόν, παιδιά μου, ας εμβαθύνουμε μέσα στον Θεό, όπως εμβαθύνει ο άλλος μέσα στη θάλασσα. Ας μπούμε μέσα στα νοήματα του Θεού. Ας μπορέσουμε να σταθούμε κι εμείς έτσι ενώπιόν Του. Μόνο βεβαίως αν κατανοήσουμε το μυστήριο το οποίο μπαίνει στη ζωή μας και το μυστήριο για το οποίο τα σύμπαντα επλάστησαν και η δική μας ψυχή δημιουργήθηκε. Ας ευχόμαστε ένας για τον άλλον και προπάντων για τη δική μας την ψυχή, διότι ο Θεός ήρθε να σώσει το απολωλός. Ήρθε να σώσει εμένα, τον κάθε έναν που πιστεύει ότι είναι απολωλός, τον κάθε έναν που λέγει «Συ γνωρίζεις ποιος είμαι και εγώ γνωρίζω ποιος είμαι, ότι δεν είμαι τίποτα». Αν δεν το νιώσω αυτό, ότι είμαι ένα τίποτα και ότι τα πάντα τα προσδοκώ και τα περιμένω από το Θεό, προκειμένου να αλλάξει αυτή η ζωή μου, προκειμένου τελικά αυτή η ζωή μου να αποκτήσει νόημα. Και πότε αποκτάει νόημα? Όταν τελικά αποκτήσω το Πνεύμα το Άγιο και να μπορέσω να βάλω στόχο τη ζωή μου τι, τη ζωή μου τι, το να ενωθώ με το Θεό και να ξέρω ότι τότε έχουν λυθεί όλα μου τα προβλήματα. Τότε αλλάζει η ζωή μου και τότε θα είμαι αυτός ο οποίος θα νιώθει το χνότο του Θεού πάνω του. Θα νιώθει την αγκαλιά του Θεού πάνω του. Και τότε τι έχει να φοβηθεί αυτός ο άνθρωπος? Τι θα τον κάνει να φοβηθεί, να αγχωθεί, να στενοχωρηθεί? Απολύτως τίποτα. Τον κάθε ένα λοιπόν που κατάλαβε το δικό του το μηδενικό και την απειρία του Θεού, είναι πολύ μεγάλη η στιγμή κατά την οποία θα καταλάβουμε το μηδενικό το δικό μας και την απειρία του Θεού, το άπειρο του Θεού. Γιατί τότε θα αποκτήσουμε το Θεό. Αλλά όσο κατηγορούμε τον ένα και τον άλλο, κατακρίνουμε τον ένα και τον άλλο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχουμε καταλάβει απολύτως τίποτα για τον εαυτό μας. Δεν έχουμε καταλάβει απολύτως τίποτα για το τι είμαστε. Και το κυριότερο, ότι αφού μπορώ και κατακρίνω, σημαίνει ότι Θεέ μου, δεν σε έχω ανάγκη. Είμαι σε θέση που τελικά μπορώ να κρίνω τον ένα και τον άλλο. Γιατί? Γιατί είμαι σωστός. Γιατί αν δεν αισθανόμουν ότι είμαι σωστός, δεν θα κατηγορούσα κανέναν. Λοιπόν, ναι, αλλά ο Χριστός τι σου λέει? Εγώ ήρθα για τον αμαρτωλό. Εγώ ήρθα για τον ασθενή. Αν εσύ νομίζεις ότι είσαι σωστός, δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε. Γιατί δεν με θέλεις, τι να με κάνεις? Αφού είσαι σωστός και μπορείς και κρίνεις τον ένα και τον άλλο, αλλά εγώ δεν ήρθα για σένα. Αυτό θα μας πει ο Χριστός. Εγώ ήρθα για τον ασθενή. Ήρθα για αυτόν που έχει χαθεί. Ήρθα για αυτόν που με έχει ανάγκη. Ήρθα για αυτόν ο οποίος αισθάνεται χάλια. Και ήρθα να τον βγάλω. Αυτόν που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και ήρθα να τον σηκώσω και να τον πάρω από το χέρι, αυτή την κράτηση της χειρός, και να τον οδηγήσω εγώ. Αλλά όσο κατηγορούμε και κατακρίνουμε και έχουμε γνώμη για τους πάντες και για όλα και τα βάζουμε με τον ένα και με τον άλλο, τότε θα σου πει ο Θεός, δεν σε ξέρω. Δεν πάει να πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν πάει να εξομολογήσεις. Δεν πάει να κάνεις, έχει βγάλει 1000 σέλφι με 1000 ηγουμένους σε κάθε μοναστήρι. Δεν σε ξέρω. Από τη στιγμή που εγώ ήρθα για αυτόν που με έχει ανάγκη, για αυτόν ο οποίος αισθάνεται αμαρτωλός, εγώ εσένα δεν σε ξέρω. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή κατά την οποία καταλαβαίνουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι έχουμε την ανάγκη του Θεού και ότι ζούμε να ζήσουμε τελωνικές στιγμές, σαν τη στιγμή του τελώνη. Γιατί για τέτοιους ανθρώπους ήρθε ο Χριστός. Για ανθρώπους σαν τον τελώνη, όχι σαν τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος ήταν μια χαρά στα καθήκοντά του. Όλα τα έκανε. Αλλά δεν μπόρεσε να συναντηθεί με τον Χριστό. Με τον τελώνη συναντήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ας το σκεφτούμε. Σταθήκαμε ενώπιον του Θεού έτσι? Μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού έτσι? Αν δεν σταθήκαμε, ας το κάνουμε τώρα. Και όταν το κάνουμε πραγματικά, τότε θα μπορούμε να πούμε «Θεέ μου, Θεέ μου». Αυτό ήθελα να σας πω και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο
βρήκα για την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό με το Άγιο Πνεύμα. Και είναι ένα κείμενο από ένα βιβλίο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου που μιλάει για τον Άγιο Παΐσιο. Απλά θα σας διαβάσω λίγο. Και μιλάει για την εμπειρία του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και μια παρόμοια εμπειρία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Αυτό για να δούμε δηλαδή τι καταστάσεις έρχεται να μας προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το έχουμε βάλει τόσο πολύ στην άκρη. Είναι γνωστός ο διάλογος που έγινε μεταξύ του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ με τον Μοτοβίλοφ, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε πολλή επικοινωνία με τον Άγιο Σεραφείμ. Ο Μοτοβίλοφ αναζητούσε να μάθει τι θα πει χριστιανική ζωή και συζητώντας με τον Άγιο Σεραφείμ, του είπε ότι πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ σε αυτό έρχεται. Στη συνέχεια τον ερώτησε πώς θα αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα και ο Άγιος Σεραφείμ του απάντησε ότι αυτό γίνεται με την προσευχή. Αφού η προσευχή ελκύει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο Μοτοβίλοφ άρχισε να ρωτάει πώς θα μπορούσε να γίνει και αυτός μάρτυρας αυτού του πράγματος, δηλαδή πώς θα μπορούσε να δει το Άγιο Πνεύμα μέσα στο σώμα και στην ύπαρξη ενός ανθρώπου. Οπότε ο Άγιος Σεραφείμ τον αγκάλιασε και του είπε «Αγαπητέ μου, εμείς είμαστε και οι δύο τώρα εν πνεύματι. Γιατί δεν με κοιτάζετε?» Και ο Μοτοβίλοφ απάντησε «Γέροντα, δεν μπορώ να σας κοιτάξω, διότι το πρόσωπό σας έγινε φωτεινότερο από τον ήλιο και τα μάτια μου έχουν θαμποθεί». Ο Άγιος Σεραφείμ είπε «Μη φοβήστε, διότι και εσείς έχετε γίνει τώρα φωτοφόρος όπως και εγώ. Έχετε και εσείς τώρα πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Αλλιώς δεν θα μπορούσατε να με δείτε έτσι όπως με βλέπετε». Και διηγεί το Μοτοβίλοφ ότι του είπε ο Άγιος Σεραφείμ «Αγαπητέ μου, γιατί δεν με κοιτάζετε? Μη φοβάστε, ο Κύριος είναι μαζί μας». Και συνεχίζει ο Μοτοβίλοφ «Φανταστείτε τον ήλιο στην πιο δυνατή λάμψη της μεσημβρινής ακτινοβολίας του και στο κέντρο του ηλίου να βλέπετε πρόσωπο ανθρώπου ο οποίος συνομιλεί μαζί σας». Το διανοήστε? Το διανοήστε? Η λάμψη ήτανε σαν τη λάμψη του ήλιου. Γι' αυτό τύπο ότι δεν θα μπορούσες να με δεις, γιατί είσαι και εσύ εμπνεύματι Αγίου αυτή τη στιγμή και μπορείς και με βλέπεις. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε μέσα στο μεσημέρι κατάματα τον ήλιο. Και τι έβλεπε? Έβλεπε λάμψη σαν του ηλίου και το πρόσωπο του Αγίου μέσα σε αυτή τη λάμψη. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο Άγιος Σεραφείμ το ρώτησε «Τι αισθάνεστε?» Εκείνος απάντησε, εκείνη τη στιγμή δηλαδή που ζούσαν πνεύματι Αγίου μέσα στη λάμψη και τον έβλεπε τον Άγιο Σεραφείμ και του λέει ο Άγιος Σεραφείμ «Τι αισθάνεσαι, πώς αισθάνεσαι τώρα?» Και του λέει «Ησυχία, ειρήνη ανέκφραστη, να γεμίζει η καρδιά μου από άρρητη χαρά, ανέκφραστη θερμότητα, αισθάνομαι ακόμη ευωδία τέτοια που μέχρι τώρα δεν έχω ποτέ αισθανθεί». Ο Άγιος Σεραφείμ του εξήγησε ότι αυτή είναι η εμπειρία του Λόγου του Χριστού, ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Στο τέλος αυτού του περιστατικού, ο Μοτοβίλοφ ρώτησε τον Άγιο Σεραφείμ αν θα θυμάται αυτό το έλεος του Θεού που τους επισκέφθηκε σήμερα. Και εκείνος απάντησε «Πιστεύω ότι ο Κύριος θα σας βοηθήσει να το διαφυλάξετε στην καρδιά σας, διότι αυτό δόθηκε όχι μόνο για μας, αλλά διαμέσου ημών και για τον υπόλοιπο κόσμο, για να μπορέσουμε να το μάθουμε κι εμείς. Πορεύεστε εν ειρήνη». Αυτό το περιστατικό, μας εξηγεί ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους. Δηλαδή, πώς αξιώθηκε ο Μοτοβίλοφ όταν πλησίασε τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ, που έλεγε ότι σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να λάβει κανείς το Άγιο Πνεύμα, και τον αγκάλιασε να δει τον Άγιο μέσα στο φως. Με αξίωσε ο Θεός και πήγα στην ιερά μονή του Ντιβέγεβο, όπου μέσα στον Άγιο έχουν τοποθετηθεί τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ. Και έξω από τον ναό είναι ο τάφος του Μοτοβίλοφ. Με συγκίνηση θυμήθηκα αυτό το θαυμάσιο περιστατικό που είχα διαβάσει στο βίο του Αγίου Σεραφείμ. Αυτό σχεδόν το ίδιο το περιστατικό έγινε και στη ζωή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και το διηγείται ο Διονύσιος Φαρασιώτης. Περιγράφει το πώς πήγε στην Ανατολή για να δει τους γκουρού κτλ. Και πώς μετά είδε τον πατέρα Παΐσιο,
ο οποίος τον ελευθέρωσε από το δαιμόνιο που είχε μπει μέσα του. Ο νέος αυτός πήγαινε πολλές φορές στον πατέρα Παΐσιο και συζητούσε μαζί του προκειμένου να βρει απάντηση στα ερωτήματα τα οποία τον απασχολούσαν ή να βοηθηθεί έπειτα από πολλές επισκέψεις τις οποίες είχε κάνει στην Ανατολή. Και περιγράφει ο ίδιος. Κάποια μέρα, φεύγοντας από το κερί του Γέροντα, στην εξώπορτα θυμήθηκα κάτι που με προβλημάτιζε. Γέροντα, αυτός ο Γιόγκη, ο Νιράτζαν, έβγαζε ένα φως, είπα. Τι φως, το απαντάει ο Άγιος Παΐσιος. Να, εκεί καθόμασταν όλοι μαζεμένοι γύρω του, ξαφνικά ένα φως χρυσαφή, κίτρινο, σαν μια μπάλα που μεγάλωνε συνέχεια έβγαινε από το σώμα του και μας τύλιγε όλους. Μετά γινόμουν διαφορετικός. Άλλαζε το μυαλό μου. Τι φως ήταν αυτό. Σήκωσε ο πατέρας Παΐσιος γλυκά το χέρι του και το έβαλε πάνω στο κεφάλι μου. Δεν έλεγε τίποτε. Ένα φως ξεχυνόταν από παντού. Πλημμύρισε όλη την αυλή. Όπου και να κοιτούσα γύρω μου έβλεπα αυτό το φως. Ο γέροντας ήταν η πηγή που ανάβλιζε. Έμοιαζε με ένα φλας διαρκείας. Με μια αστραπή που δεν λέει να τελειώσει. Όμως παρόλο που ήταν έντονο, δεν πονούσε τα μάτια. Ήταν γλυκό, άειλο, νοερό. Δεν χόρτενα να το βλέπω. Δεν μιλούσα, δεν έλεγα τίποτα. Όμως καταλάβαινα πολλά. Χαιρόμουν βαθιά, όμως οι κινήσεις μου ήταν ειρηνικές. Ήταν κάτι το υπερφυσικό, κάτι το σπάνιο. Όμως δεν ένιωθα έκπληξη. Υπήρχε μια μεγάλη φυσικότητα. Ήμουν μεθυσμένος από το φως που το ρουφούσε όλο μου το είναι. Ήμουν μεθυσμένος, όμως είχα μεγάλη διάβγεια νου. Ο νους μου ήταν απορροφημένος από αυτή τη θέα, όμως έβλεπα και το φυσικό περιβάλλον γύρω μου. Οι πέντε αισθήσεις μου λειτουργούσαν κανονικά, όμως είχε αρχίσει να λειτουργεί και κάποια άλλη αίσθηση παράλληλα με αυτές, η πνευματική όραση. Θυμάμαι, ήταν μεσημέρι με πολύ ηλιακό φως. Όμως όταν έλαμψε το άειλο φως του πατρός Παϊσίου, το ηλιακό φάνηκε πολύ αδύνατο, σαν ήταν απόγευμα. Δεν μπορώ να υπολογίσω πόση ώρα κράτησε. Το φως που έβγαζε ο Άγιος Παΐσιος ήταν πιο δυνατό από το φως του ήλιου. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Και τελικά θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε στη ζωή μας. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι καταστάσεις οι οποίες είναι για κάποιους, για κάποιους λίγους. Αυτές οι καταστάσεις είναι για όλους μας. Είμαστε όλοι προορισμένοι και φτιαγμένοι για να ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας. Αρκεί να το θελήσουμε. Έχω βγάλει φωτοτυπία, θα σας το δώσω αυτό, να το έχετε και να το θυμάστε κάθε φορά ότι τελικά τι είναι το Πνεύμα το Άγιο και τι έρχεται να μας προσφέρει. Γιατί δεν είναι μόνο η εμπειρία του φωτός. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι στην ερώτηση του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ που λέει τι αισθάνεσαι και το απαντάει ησυχία, ειρήνη ανέκφραστη να γεμίζει η καρδιά μου από άρρητη χαρά, ανέκφραστη θερμότητα και ευωδία που τέτοια δεν έχω αισθανθεί ποτέ. Αυτό είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και τελικά το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε εμείς τι είναι, να το ζητήσουμε, να το ποθήσουμε. Να καθίσουμε εδώ και να πούμε «Θεέ μου, στείλτο μου». Τόσο δύσκολο είναι να ζητήσουμε, να παρακαλέσουμε. Ο Θεός περιμένει. Αλλά να θυμόμαστε κάτι πολύ σημαντικό. Όχι κατάκριση. Η κατάκριση έρχεται να μας σβήσει όλα. Και γι' αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο μας πρόβλημα. Επειδή την κατάκριση την έχουμε ψωμοτήρι, δυστυχώς καταστρέφουμε τα πάντα και το λίγο αγώνα τον οποίο κάνουμε, το καταστρέφουμε και αυτό. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε για το Άγιο Πνεύμα να το ολοκληρώσουμε σήμερα. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα μπούμε στο τρίτο αναβαθμό του πρώτου ήχου. Κάτι άλλο που ήθελα να σας πω. Ανεβάζουμε, το είπα και την περασμένη εβδομάδα, αλλά επειδή το σκεφτόμουν μέσα στη εβδομάδα αυτή, ανεβάζουμε και τα μαθήματα του κατηχητικού που κάνουμε, τα οποία τα θεωρώ ενδιαφέροντα. Επειδή αποτελούν πραγματικά τη βάση της Εκκλησίας μας, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, καλό θα ήταν
να πείτε, να τα ακούσετε. Γιατί επί της ουσίας έχει να κάνει με το πώς είναι ο άνθρωπος, πώς είναι πλασμένος ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου, πώς είναι κατασκευασμένη η ψυχή του ανθρώπου να λειτουργεί, ποια είναι τα λάθη που κάνουμε, το τι προβλήματα δημιούργησε το προπατορικό αμάρτημα, το τι προβλήματα δημιουργεί ο τρόπος με τον οποίο ενεργούμε την ψυχή μας και το πώς φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα, με λίγα λόγια. Ας πούμε, σήμερα μιλήσαμε για τη φυλαυτία, που η φυλαυτία αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα του ανθρώπου και από εκεί δημιουργούνται όλα τα προβλήματα. Άλλωστε και ο διάβολος πώς εξέπεσε, εξαιτίας της φυλαυτίας του. Τι είναι η φυλαυτία επί της ουσία? Η φυλαυτία είναι το να κρίνω τα πάντα με βάση το εγώ μου. Να κρίνω τα πάντα με βάση τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα. Δεν θα καθίσουμε να το αναλύσουμε τώρα, αλλά θεωρώ ότι σε συνάρτηση με αυτά που κάνουμε εδώ, θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσετε και αυτές τις ομιλίες που κάνουμε για τους νέους, οι οποίοι εγώ το τονίζω και το λέω δυστυχώς ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα παιδιά, θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερα. Αλλά αυτό πια ο Θεός το γνωρίζει, οι γονείς το γνωρίζουν, ας κάνει ο καθένας έτσι όπως πιστεύει και έτσι όπως θέλει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πάμε στον τρίτο αναβαθμό, όχι στον τέταρτο αναβαθμό του πρώτου ήχου. Από ό,τι καταλαβαίνετε, οι αναβαθμοί και αυτοί τι κάνουνε, έρχονται να μας βάλουν μια βάση πνευματικής ζωής. Όπως έλεγα και στα παιδιά κάτω, θα το πω και εδώ τώρα. Το καταλαβαίνω πλήρως ότι τα θέματα που κάνουμε δεν είναι πιασάρικα. Δυστυχώς. Και είναι οι βάσεις. Και ίσως τελικά επειδή είναι οι βάσεις της πνευματικής μας ζωής να μην είναι πιασάρικες. Γιατί και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε τώρα, είπαμε για το Άγιο Πνεύμα, ότι αν μιλούσαμε για κάτι άλλο, θα το ακούγανε περισσότερο. Τώρα θα μιλήσουμε για τις εντολές του Θεού. Για το τόσο πολυσυζητημένο πράγμα που λέγονται εντολές. Και τις οποίες εντολές, τι κάνουμε? Είμαστε εμείς κριτές και κρίνουμε. Ποιες θα ακούμε και ποιες θα αφήνουμε. Αυτό δεν κάνουμε τελικά στη ζωή μας. Το έχετε παρατηρήσει? Ο καθένας δεν ακολουθεί όποιες θέλει. Κάποιες τις ακολουθεί και κάποιες τις αφήνει. Βρίσκουμε και μια καλή δικαιολογία, γιατί πάντα πρέπει να βρούμε και μια καλή δικαιολογία, και έτσι ενεργούμε τελικά όπως εμείς γουστάρουμε. Να το πω έτσι πολύ απλά και πολύ μπακάλικα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι τι θα πρέπει να σκεφτούμε. Αυτό που λέει ο Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, στην επιστολή του, ότι αν, ακόμα και αν εκτελέσεις όλο τον νόμο του Θεού, αλλά μία εντολή δεν την ακούσεις, δεν την δεχτείς, είσαι ένοχος για όλο τον νόμο. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τον Θεό. Γιατί όταν λες σε αυτή συμφωνώ, σε αυτή διαφωνώ, τι κάνεις? Δεν βάζεις τον εαυτό σου πάνω από τον Θεό. Όταν λέμε ότι εγώ διαφωνώ με τις προγαμιαίες σχέσεις, τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι βάζεις τον εαυτό σου πάνω από την Εκκλησία. Όταν λες ότι εγώ διαφωνώ με την νηστεία, τι είναι? Δεν βάζεις τον εαυτό σου πάνω από την Εκκλησία. Όταν στο οτιδήποτε διαφωνείς τελικά σε σχέση με αυτό που λέει η Εκκλησία, λέει ο άλλος, εγώ δεν πάω στην Εκκλησία γιατί δεν μπορώ, εκνευρίζομαι. Σιγά το πράγμα, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Αυτό τι είναι? Ο Θεός δεν είπε ότι πρέπει να κοινωνάμε? Άμα δεν πας στην Εκκλησία, πώς θα κοινωνήσεις? Τι θέλω να πω? Ότι οι εντολές δεν είναι ή τις δέχομαι όλες ή να αλλάξω θρησκεία. Δεν λέω ότι θα αναγκαστικά θα πρέπει να τις κάνω όλες, γιατί υπάρχουν κάποιες που μπορώ να τις κάνω. Αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να τις δέχομαι όλες. Να καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα είναι η ζωή. Και ότι αυτό το οποίο μου ζητάει ο Χριστός είναι η ζωή. Θα τα δούμε στη συνέχεια πώς ακριβώς θα τα αναλύσουμε, αλλά αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε. Και όταν θα κάνουμε τελικά αυτό το ψαλμό του Δαβίδ, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλο γιατί είναι πολύ μεγάλος, θα δείτε τελικά ο Δαβίδ από τόσες εκατονταετίες π.Χ. πώς μιλάει για τις εντολές του Θεού.
που ήταν αυτές που ήταν. Φανταστείτε να μιλούσε για τις εντολές του Χριστού. Μπορείτε να ολοκληρώσουμε τελικά όλο τον νόμο, να τον πληρώσουμε, να τον ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να δείτε. Γιατί επί της ουσίας τι μας λέει. Μακάριος αυτός ο οποίος εκτελεί τις εντολές του Θεού. Είναι ευτυχής ο άνθρωπος. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι η αιτία της δυστυχίας μας είναι το ότι δεν εκτελούμε τις εντολές ή εκτελούμε όσες θέλουμε ή δεχόμαστε όσες θέλουμε. Η μακαριότητα, η πραγματική ευτυχία του ανθρώπου κρύβεται στις εντολές. Γιατί, όπως λέει, δεν θυμάμαι ποιος Άγιος το λέει, τι λέει, ότι ο Χριστός κρύβεται μέσα στις εντολές. Και κάθε φορά που εκτελώ μία εντολή του Χριστού, ενώνομαι με τον Χριστό. Αλλά θα τα δούμε στην ώρα τους όλα. Γι' αυτό λέμε ότι βάζουμε τις βάσεις εδώ πέρα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε, να τα δούμε έτσι όπως πραγματικά είναι και από εκεί και πέρα να κάνουμε μια πνευματική ζωή η οποία να βασίζεται σε κανονικές, σε στέρεες βάσεις. Και όχι σε τσιτάτα του διαδικτύου και σε ομιλίες που απλά, πώς το λένε, έρχονται λίγο να μας ανασκαλέψουν το συναίσθημα και μετά από λίγο τα ξεχνάμε όλα. Ή θα αποκτήσουμε βάσεις ή καλύτερα να χαρούμε τη ζωή μας με τον τρόπο που εμείς νομίζουμε για να τελειώνει η ιστορία. Λέει, ο αναβαθμός, εις τα όρη των σών ύψος άσμεν νόμων, αρετές εκλάμπρινον ο Θεός ή να υμνώσε. Με ανέβασες, Κύριε, στα όρη των δικών σου νόμων, στα ύψη των θείων εντολών σου. Λάμπρινέ με στην εντέλεια με αρετές, εσύ ο Θεός μου, για να μπορώ έτσι να σε υμνώ ακατάπαυστα και όπως αρμόζει. Με ανύψωσες, Κύριε, στα όρη, στο ύψωμα των θείων εντολών σου. Οι θείες εντολές. Τα όρη στα οποία αναφέρεται ο Δαβίδ είναι οι ουρανοί. Γιατί μόνο από τον ουρανό που κατοικεί ο Θεός περίμεναν οι Ιουδαίοι τη βοήθεια, η οποία θα τους απελευθέρωνε από την αιχμαλωσία Βαβυλώνος. Γιατί αυτό, όπως είπαμε, το έχουν πάρει από ένα ψαλμό, τον 120, όπου τι λέει ο Δαβίδ, «Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξει η βοήθειά μου». Το έχουμε ακούσει αυτό όσοι διαβάζουμε το ψαλτήρι, ότι σήκωσα τα μάτια μου προς τον ουρανό, γιατί από εκεί θα έρθει εις τα όρη, στα βουνά, στο ύψος, γιατί από εκεί θα έρθει η βοήθειά μου. Λέγοντας όρη όμως εδώ ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που έχει πάρει αυτόν τον ψαλμό και τον έχει αλλάξει λίγο, τι εννοεί, τις εντολές, τους νόμους του Θεού. Άρα, άμα το αλλάξουμε λίγο, τι βλέπουμε δηλαδή, ότι οι εντολές του Θεού παρομοιάζονται με όρη. Και το κυριότερο, για βάλτε το λίγο, «Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε ήξη η βοήθειά μου». Και αντί για όρη, βάλτε εντολές τώρα. «Όθε ήξη η βοήθειά μου» από πού? Από τις εντολές. Άρα, τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα? Ότι οι εντολές είναι φάρμακο. Οι εντολές είναι βοήθεια. Επειδή ζω την κατάσταση την οποία, ζω τις καταστάσεις τις οποίες ζω, επειδή είμαι στην κατάσταση στην οποία είμαι και χρειάζομαι απελπισμένα βοήθεια, η βοήθεια αυτή από πού θα έρθει? Από τις εντολές του Θεού. Οι ευαγγελικές εντολές ανεβάζουν τον χριστιανό στα ύψη των θείων αρετών. Οι αρετές τι είναι επί της ουσίας? Η αρετή είναι η υγεία της ψυχής. Προέρχεται, λέγεται, από την λέξη άρτιος. Επομένως, ο ολοκληρωμένος. Επομένως, η αρετή τι είναι? Είναι η υγεία. Άρα τι καταλαβαίνουμε? Οι εντολές οδηγούν στην υγεία. Οι ευαγγελικές εντολές ανεβάζουν τον χριστιανό στα ύψη των θείων αρετών. Τόσο από την άποψη της θεωρητικής γνώσεως, όσο και από την άποψη της πρακτικής εφαρμογής στην καθημερινή ζωή. Τι μας λέει εδώ πέρα? Λίχνος της ποσίμων νόμου σου και φως της τρίβης μου. Ότι είναι λιχνάρι το οποίο μου δείχνει το δρόμο για να μην σκοντάψω. Είναι ο νόμος σου, είναι οι εντολές. Διαβάζουμε στον Δαβίδ.
Και είναι φως. Είναι φως οι εντολές. Φως τα προστάγματά σου και της γης. Τα προστάγματα πάλι τι είναι, οι εντολές. Πάλι ως φως παρουσιάζονται. Και άλλωστε γιατί μας έδωσε ο Θεός το Ευαγγέλιο Του. Γι' αυτό το λόγο μας το έδωσε. Για να δούμε τις εντολές Του. Τι να δούμε δηλαδή. Τον τρόπο μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος θα έρθει να θεραπεύσει την ψυχή του. Για να μπορέσει τελικά να κάνει τι. Να καθαρθεί, να φωτιστεί και να θεωθεί. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο χριστιανός που μελετά τον νόμο του Θεού με πίστη, φυσικό είναι να θέλει να εφαρμόσει και τις εντολές του. Δεν γίνεται λοιπόν να διαβάζω την Αγία Γραφή, να μελετάω την Αγία Γραφή, να λέω ότι πιστεύω τον Χριστό, ότι αγαπάω τον Χριστό, αλλά να μην θέλω να εφαρμόσω τις εντολές του ή να επιλέγω τις εντολές. Εδώ είναι το βασικό μου πρόβλημα σε πολλές συζητήσεις που έχω κάνει, ότι βλέπω επιλογή, ότι ο περισσότερος κόσμος επιλέγει εντολές. Κάποιες τις δέχεται και κάποιες δεν τις δέχεται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό. Είναι τραγωδία, είναι σαν να πηγαίνω στο γιατρό να μου γράφει για μια σοβαρή ασθένεια που έχω, να μου γράφει μια αγωγή και να του λέω του γιατρού, ναι γιατρέ, αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ έχεις λάθος, αυτά τα φάρμακα θα τα πάρω, αυτό εδώ πέρα δεν το δέχομαι. Και θα σου πει ο γιατρός, ναι αλλά αυτό δεν θα μπορείς να σου λύσει το πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν το δέχομαι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν δεχόμαστε κάποιες εντολές και κάποιες άλλες τις απορρίπτουμε. Και σκεφτείτε και το σημαντικότερο. Σκεφτείτε το σημαντικότερο. Ποιο είναι. Τι λέει ο Χριστός. Ας αφήσουμε το Δαβίδ, ας αφήσουμε όλα τα άλλα. Ο αγαπώνε με τηρεί τις εντολές μου. Τελειώνει το θέμα. Ο αγαπώνε με τηρεί τις εντολές μου. Έρχεται ο Χριστός να σου πει ότι κοίτα να δεις, λες ότι με αγαπάς. Οκ. Τηρείς τις εντολές μου. Γιατί αν δεν τηρείς τις εντολές μου, λες ψέματα. Δεν με αγαπάς. Αυτό, όσο και να θέλεις να το χρυσώσεις το χάπι, όσο και να θέλεις να το αλλάξεις και να το κάνεις πιο όμορφο, δεν αλλάζει. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές ο Χριστός είναι κάθετος. Γιατί μόνο με την εφαρμογή των εντολών, προσέξτε, τι λέει ο Άγιος Νικόδημος, μόνο με την εφαρμογή των εντολών θα φωτιστεί εσωτερικά ο άνθρωπος από το φως του Χριστού. Δεν ψάχνουμε για φωτισμό. Πόσες φορές λέμε ένας τον άλλο καλή φώτιση. Καλή φώτιση. Καλή φώτιση να έχεις. Μα πώς θα έρθει η φώτιση. Δεν μπορεί να φωτιστεί ο άνθρωπος αν δεν είναι σε μια πνευματική ζωή όπου εκτελεί τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, ο εσωτερικός φωτισμός του νου και της καρδιάς του χριστιανού κατορθώνεται μόνο με την πιστή εφαρμογή των θείων εντολών και της χάριτος του Αγίου Θεού. Θέλουμε φωτισμό, δεν θέλουμε. Τι μας λέει ο Άγιος Νικόδημος. Η εμπειρία των Αγίων δηλαδή τι μας λέει. Μας λέει ότι με την πιστή εφαρμογή των εντολών, με την πιστή εφαρμογή των εντολών, και τι, χάρη του Αγίου Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είδατε πως όλα έρχονται να κουμπώσουμε τώρα. Άμα δεν δίνω βάση στο Πνεύμα του Άγιου, άμα δεν δίνω βάση στις εντολές, άμα δεν δίνω βάση στο ένα, δεν δίνω βάση στο άλλο, και επειδή θυμάμαι μια φορά την εβδομάδα να πάω σε μια εκκλησία και να κάνω ένα σταυρό και να ξαναθυμηθώ τον Χριστό κάθε φορά που έρχονται καινούργιες ταυτότητες, τότε πραγματικά δεν γίνεται δουλειά. Τότε για ποιο φωτισμό μιλάμε, για ποια καθαρότητα μιλάμε, γιατί μιλάμε τελικά. Γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, όσο και εγώ να θέλω να τα πω όμορφα και ωραία, οι Άγιοι είναι κάθετοι και μας λένε ότι κοίτα να δεις τελικά, βρε θέλεις την υγεία σου, θέλεις να είσαι καλά, θες να είσαι χαρούμενος, θες η ζωή σου να γίνει ένα πανηγύρι, θέλεις να γίνει η ζωή σου ένας παράδεισος. Ας σταματήσουμε τις βλακίες επιτέλους και ας σταματήσουμε να λέμε μπούρδες. Τα πράγματα είναι απλά. Χρειάζεται να εκτελείς τις εντολές και να ζητάς το Άγιο Πνεύμα. Αυτό, τόσο απλά. Αλλά όλα αυτά
θα πρέπει να τα αποθήσουμε. Θα πρέπει να πω τέρμα ως εδώ. Εγώ αυτή τη ζωή δεν την αντέχω, δεν την μπορώ, βαρέθηκα, θέλω να αναπνεύσω, θέλω να βγω έξω στο φως, θέλω να δω Θεό, δεν με νοιάζει τίποτα και αρχίζω πλέον πνευματική ζωή πραγματική. Τι να κάνω δηλαδή, να πέσω στα γόνατα και να παρακαλέσω τον Θεό και να του πω «Έλα και ελευθέρωσέ με από όλα αυτά που με κρατάνε κάτω». Γιατί δεν είναι η ζωή αυτή για μένα, δεν μου αξίζει αυτή η ζωή. Δεν με έχεις φτιάξει για κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο ζω εγώ τώρα. Δεν είμαι φτιαγμένος, το νιώθω μέσα μου ότι δεν είμαι φτιαγμένος για κάτι τέτοιο. Δεν με έχεις φτιάξει για κάτι τέτοιο. Με έχεις φτιάξει για άλλα πράγματα. Εφέρτα μου επιτέλους. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Όσο δύναμη και όσο μπορώ, θα σε παρακαλάω και θα σε περιμένω και θα είμαι εδώ πέρα να μου στείλεις το Πνεύμα το Άγιο και να με βοηθήσει να κάνω ό,τι χρειάζεται προκειμένου να ελευθερωθώ. Αυτό δεν έχουμε σκεφτεί. Λέει ο Γέροντας Εμιλιανός κάτι πολύ φοβερό. Μη μιλάτε, λέει, στους ανθρώπους για εκκλησία, μη μιλάτε για πνευματική ζωή σε κάποιον ο οποίος δεν έχει ποθήσει την ελευθερία του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ποθούμε την ελευθερία μας ή τελικά είμαστε καλά έτσι όπως είμαστε εδώ τώρα. Με τη ζωή που ζούμε. Έτσι. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μία, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορεί να είμαστε ωραία. Αν μας αρέσει αυτό, συνεχίζουμε έτσι. Κανένα πρόβλημα. Αν όμως ποθώ κάτι ανώτερο, κάτι καλύτερο, κάτι το οποίο θα με βγάλει σε... Θα είμαι για κάτι... Αυτό που βλέπω στους Αγίους, με λίγα λόγια. Αυτό που, που ζήσαμε σήμερα με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάφ και τον Μοτοβίλοφ ή με τον Άγιο Παΐσιο. Αν θέλω να ζήσω μια τέτοια κατάσταση, τότε θα πρέπει να πέσω στα γόνατα και να πω «Θεέ μου, εδώ και τώρα, έλα να με αλλάξεις, να μου αλλοιώσεις το μέσα μου, θέλω να ζήσω μαζί σου, θέλω να βλέπω εσένα, δεν με ενδιαφέρει απολύτως τίποτα, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αν θέλει τη βοήθειά μου να του τη δώσω, δεν με ενδιαφέρει γιατί ο ένας έκανε έτσι, γιατί ο έκανε ο άλλος αλλιώς, να είναι καλά, να είναι ευλογημένη, εγώ μόνο εσένα θέλω». Και να ποθήσω το Πνεύμα του Άγιο και να αρχίσω σιγά σιγά να βάζω μια αρχή στη ζωή μου, να εκτελώ τις εντολές του Χριστού. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος και λέει «Η αναγέννηση, ο εξαγνισμός της ψυχής, η κάθαρση και ο φωτισμός του νου είναι αφενός μεν δωρεά του Θείου Ελέους και αφετέρου καρπός της εφαρμογής των Αγίων Εντολών που καλλιεργούν το ταπεινό φρόνημα». Δηλαδή χρειάζεται συνεργασία. Και θα έρθει ο Θεός να με βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να δει και από μένα έναν πόθο, ένα ζήλο. Ότι κάτι κάνω, ότι κάτι προσπαθώ. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι δεν θέλω. Και τώρα, προσέξτε, τώρα που έρχονται τα Χριστούγεννα, τώρα που είναι μια περίοδος νηστείας, εύκολης νηστείας, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, τώρα είναι η ευκαιρία. Και να πω ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά. Καλό το φαΐ, καλά τα γλέντια και θα τα κάνουμε. Αλλά το βλέμμα μας να είναι στη γέννηση του Χριστού και στο πώς ο Χριστός τελικά θα γεννηθεί μέσα στην καρδιά μου και θα ζω με τον Χριστό σε αυτή τη ζωή από εδώ και πέρα. Γι' αυτό, πολύ σημαντικό, ζητάω το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζω να εκτελώ τις εντολές του Θεού με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και θα δείτε και θα δούμε την αλλαγή που θα συμβεί μέσα μας, την πραγματική αλλαγή τώρα πια. Γιατί, πώς το λες με τέτοια βεβαιότητα, δεν το λέω εγώ. Οι Άγιοι το λένε. Αυτοί που τα ζήσανε. Αυτοί που τα ζήσανε έρχονται και μας λένε κάντε τα και δεν θα χάσετε. Και θα δείτε. Σταματάμε εδώ. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα με τις εντολές του Χριστού, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό πράγμα. Γενικά οι αναβαθμοί έρχονται να μας μιλήσουν για πράγματα τα οποία θα δείτε πώς σιγά σιγά τα έχουμε βάλει στην άκρη. Κάποια στιγμή δεν θυμάμαι αν είναι ο επόμενος αναβαθμός, μιλάει για τον εκκλησιασμό. Ξέρανε οι άλλοι, ξέρανε αυτοί που τα γράφανε πού θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Γιατί μην ακούσω ότι είναι γεμάτη οι ναοί, οι ναοί δεν είναι γεμάτη. Και μόνο ότι γεμίζουν, ακόμα και όταν γεμίζουν μετά τις 9 και 4, και αυτό είναι πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Να είμαστε αντικειμενικοί. Βέβαια, αυτοί που πάνε καλά κάνουν και πάνε και μπράβο τους. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
Αλλά στο θέατρο πάντως πάμε μισή ώρα νωρίτερα. Και μία. Στο ποδόσφαιρο πάμε 2 ώρες νωρίτερα. Οπουδήποτε πάμε νωρίτερα. Είναι το μοναδικό πράγμα οι λειτουργίες, οι ακολουθίες που θα πάρουμε τον παπά να τον ρωτήσουμε τι ώρα τελειώνουν. Όχι τι ώρα αρχίζουν. Το μοναδικό πράγμα. Οτιδήποτε άλλο θα πάρουμε τι ώρα αρχίζει. Το μοναδικό πράγμα για το οποίο ρωτάμε τι ώρα τελειώνει είναι οι ακολουθίες. Και αυτό ας το βάλουμε έτσι στο μυαλό μας λίγο να το. Θέλετε να με ρωτήσετε τίποτα? Τι να βρείτε μετά από όλα αυτά που. Φαίνομαι αυστηρός, έτσι δεν είναι? Πάνω απ' όλα τα λέω για να τα ακούσω εγώ ο ίδιος. Τα λέω για να τα ακούσω εγώ ο ίδιος, γιατί και εγώ τίποτα δεν κάνω, να είμαστε σαφείς, μην νομίζετε. Και δεν κάνω τίποτα άλλο, δεν θέλω ούτε να κοροϊδεύω, ούτε να κάνω πιάνω με ποια έννοια. Εγώ σε διαβάζω. Από ό,τι βλέπετε, και εγώ σαν και εσάς είμαι. Και πολύ χειρότερος. Απλά αυτά που διαβάζω, έρχομαι να τα μοιραστώ μαζί σας. Αυτό κάνω. Να είμαστε σαφείς. Εντάξει. Ούτε γνώσεις θεολογίας έχω, ούτε τίποτα. Δεν είμαι κάτι ιδιαίτερο. Ό,τι είσαστε εσείς, είμαι κι εγώ. Απλά αυτά που έχω διαβάσει, ερχόμαστε να τα μοιραστούμε και να τα συζητήσουμε. Αν μπορείτε αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα από τους Αγίους, να τα ερμηνεύσετε με κάποιο διαφορετικό τρόπο εσείς, εγώ πολύ ευχαριστώ να το ακούσω. Πολύ θα το ήθελα κιόλας. Αλλά είναι πολύ σαφής. Η εκτέλεση των εντολών. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι εντολές. Γιατί οι εντολές φανερώνουν την υγεία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι άγιος, έχει φτάσει να εφαρμόσει όλες τις εντολές του Θεού. Γιατί η ψυχή του είναι υγιής. Έτσι θα το σκεφτόσαστε. Άμα ακούσετε και τις ομιλίες που κάνουμε στο κατηχητικό, θα καταλάβετε πλήρως τι εννοούμε τώρα εδώ πέρα. Κάτι πώς σας φαίνονται, πώς τα ακούτε όλα αυτά. Μια και έχουμε τώρα μέχρι να έρθει ο Πάτερ να κάνουμε την προσευχή. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, θέλετε κάτι να πείτε. Άκρα του τάφου σιωπή. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ορίστε. Από την εμπειρία σας και από όλα αυτά, πώς βλέπετε αυτές τις αγιοποιήσεις που γίνονται τώρα κάθε εβδομάδα και ένας Άγιος εδώ, ένας Άγιος εκεί? Ναι, δεν είναι κάθε εβδομάδα. Πρώτον αυτό και δεύτερον, είναι αγιοκατατάξεις που τις περιμέναμε όλοι. Τις περιμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο ο κόσμος το γνώριζε. Ελπίζουμε και στον Πατέρα Επιφάνεια, ας πούμε τώρα. Έχουμε ανθρώπους τους οποίους περιμένουμε ακόμα. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι αγιοκατατάξεις που ήρθαν από το πουθενά για να μπορέσω να σας πω ότι καταλαβαίνω ότι έχετε κάποιο δίκιο. Είναι από ανθρώπους που στην συνείδηση του κόσμου είναι ήδη άγιοι. Και μάλλον και πολλοί ακόμα. Πάρα πολλοί. Που ο κόσμος τους περιμένει να αγιοκαταταχθούν. Αυτή είναι η άποψή μου. Μα γι' αυτό λέω. Ναι, είναι ίσα ίσα. Περιμένουμε κιόλα και πολλού άλλου. Τριφύτην αγύρατον, ηχνήλατον εκπαιδός, βασάνους υπήνεκες υπέ Χριστού του Θεού και ήθης ασάριστον, αθετητό θαυμάτων, κομισάμενος χάρη, νήτρος επάσης βλάβης και παντίας ανάγκης, τρίφων μεγαλομάρτης, τους εμακαρίζοντας. Διευκόν των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή εβδομάδα σε όλους.